είπαμε, δεν είναι τόσο βαριά, δεν σας επηρεάζει τόσο πολύ. Είναι πράγματα που γίνονται και αντιμετωπίζονται. Εντάξει, δεν θα κάτσει τώρα Σάββατο, Κυριακή εκεί να τα βρείτε όλα στα αισθηματικά, όλα αυτά που δεν έχετε βρει το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα και αύριο λοιπόν, με περισσότερη εύνοια, αλλά όχι σήμερα και αύριο όλη μέρα, λίγο στο πρωί το Σαββάτο. Και να περάσουμε στον Ταύρο, απρόπτα που επιβαρύνουν. Τα απρόπτα αυτά είναι που δεν μπορείτε να ελέγξετε. Άλλο πρόγραμμα κάνεις εσύ, άλλο σου έρχεται μέσα στη μέση. Είναι λίγο δύσκολοι συνδυασμοί. Βεβαίως, όσοι έχετε περάσει τις τελευταίες μέρες κάποια λαχτάρα, κάτι που στράβωσε, κάτι στα οικονομικά, από εδώ και από εκεί, μην ψάχνετε ότι θα έρθει και κάτι άλλο. Αυτό ήταν, ξεμπερδεύετε, το κατάπιατε, το υποστήκατε. Τώρα λοιπόν θα κοιτάξετε σιγά σιγά από τη Δευτέρα και μετά έτσι μια ανασύνταξη πώς θα πάνε τα πράγματα που μπορούν να πάνε και καλύτερα, γιατί ακόμα και έτσι όταν γίνεται στο δικό μας ζώδιο Πανσέληνος έχει και μια δυναμική, δηλαδή από τη μια μεριά μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα, από την άλλη μεριά το επιλύουμε πιο εύκολα, πιο γρήγορα και ανοίγουμε και ένα δρόμο. Η Δευτέρα λοιπόν για σας και η σημερινή μέρα, καλές καλούτσικες στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν θα ανέβετε και στο Everest πια, φαντάζομαι. Και να περάσουμε στους διδύμους, προσοχή σε υγεία και εργασία. Ακόμα είναι αυτοί οι τομείς οι δύο που βάλλονται λίγο περισσότερο, αυτούς θα πρέπει να φροντίσετε. Είναι και το σπίτι, η γκρίνια, ο ένας στο μακρύ του, ο άλλος στο κοντό του. Και γιατί δεν το έκανες έτσι και θα μπορούσε να το έχεις κάνει αλλιώς και ποτέ δεν με ακούσε εμένα και κάνεις του κεφαλιού σου. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά τώρα μπορούν άνετα να υποθούν και δεν λέγονται μόνο τώρα. Μπορεί να λέγονται από τις 15 του Οκτώβρη και μετά, γιατί εκεί είχε πολύ βαβούρα, είχε πολύ δράση. Να αντιμετωπίσετε αυτό, να αλλάξετε εκείνο, να υπομείνετε το άλλο. Νεύρα είναι και αυτά, και ως γνωστόν το νευρικό σύστημα με τους διδύμους είναι συνδεδεμένο στην αστρολογία. Η σημερινή μέρα, ωστόσο, είναι αρκετά βοηθητική. Η Πανσέληνος του Σαββατοκύριακου δεν σας αγγίζει τόσο πολύ. Ίσως μάλιστα μέσα από μία έξαρση μετά βγει ένα ξεφούσκωμα. Και γιατί πίστευα ότι αυτό είναι χειρότερο και μπορώ να το ρυθμίσω, δηλαδή ξεφουσκώνουν τρόπον τεινά και οι φοβίες και οι φόβοι λίγο, ούτως ώστε τη Δευτέρα να είστε έτσι πιο φρέσκοι, πιο ωραίοι για να αντιμετωπίσετε το κάθε τι με περισσότερη επιτυχία. Και να δούμε τον καρκίνο. Με ένα ναι και ένα όχι η κατάσταση. Αυτό εκτακτά είναι. Πέφτουν τα θέματα, πέφτουν εδώ τα μπιχλιμπίδια. Θα το βάλουμε, δεν γίνεται. Μοιράζει δηλαδή, όταν πέφτει ένα σκουλαρί ή καρδιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά τι να κάνω, έπεσε στον καρκίνο. Με ένα ναι και με ένα όχι. Ένα ναι και ένα όχι. Λοιπόν, θεωρώ ότι η σημερινή μέρα ακόμα έχει αυτή τη φόρτιση. Δηλαδή, να κάνω αυτό, να τρέξω τούτο, να αντιμετωπίσω τον άλλον. Είναι μια κατάσταση λίγο βαβουριάρικη που σιγά σιγά θα δείτε ότι θα ξεφουσκώσει. Βεβαίως όλες αυτές οι μέρες μπορεί να μην αγγίζουν εσάς, αλλά αν γύρω γύρω οι υπόλοιποι είναι ευερέθιστοι, είναι νευρικοί, είναι ανασφαλείς, ζητάνε κάτι περισσότερο, δεν ξέρουν τι ζητάνε ίσως, και αυτό είναι πολύ φυσικό και εσείς δεν είστε νησί να μην επηρεάζεστε από όλα αυτά. Ωστόσο, και η σημερινή μέρα έχει αυτή τη φόρτιση, σιγά σιγά από αύριο, λίγο λίγο, η Δευτέρα ουδέτερη, άρα λοιπόν μπορείτε να κάνετε πρόγραμμα. Σήμερα έχει μια αντιμονία, τι θα γίνει με αυτό, τι θα γίνει με εκείνο. Η λέξη είναι μία, η έννοια είναι μία, συμβιβασμός. Οπουδήποτε, σε οικονομικά, σε αισθηματικά, παντού. Και να περάσουμε στο Λέοντα, το Σαββατοκύριακο είναι της επιβάρυνσης. Δεν βγαίνει αυτό, μας τα χαλάει ο καιρός, γίνεται τούτο, συμβαίνει το άλλο, έχει μία φόρτιση μεγαλύτερη και ακόμα μπορώ να πω ότι οι σχέσεις με νόμους, κανονισμούς ανωτέρους θέλουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές τις ημέρες. Αν κάποιοι από εσάς ήδη είναι αυτό που λέμε πάθανε μια ψιλοχλαπάτσα είτε στα οικονομικά είτε από εδώ είτε από εκεί, αυτό είναι, μην περιμένετε κάτι χειρότερο, απλώς η απόσβεση δεν γίνεται έως και την Κυριακή, γιατί και το Σαββατοκύριακο έχει τη φόρτισή του με κάποιο τρόπο. Η Δευτέρα όμως, και ιδιαίτερα από τη Δευτέρα και εκεί, μπορείτε έτσι με άλλο βλέμμα, με άλλη προσέγγιση να δείτε τα πράγματα διαφορετικά και να έχετε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι επιδιώκετε. Η σημερινή μέρα είναι εξαιρετικά βοηθητική. Δείτε λοιπόν τι μπορείτε να ρυθμίσετε, τι μπορείτε να αλλάξετε σε οποιοδήποτε τομέα.